Μεταβίβαση στην περιοχή. Θα είναι η πρώτη φορά που το επιχειρεί η Πάφος. Στην περιοχή του Βάνα Άλβες που βγαίνει. Η μπάλα δεν απομακρύνεται το σουτ. Έχουμε κόρνερ. Ήταν εκτός ο παίκτης της Πάφος όταν χτύπησε σε αυτόν την μπάλα. Ο Κουβίτα. Και έκοψε. Πιέζει ο Μπρούνο τον Στρούτσκι και πάει να γίνει το λάθος. Με τον Ζάιρο που προλαβαίνει, γυρίζει. Μπρούνο ένα καινή εστία. Αλλά σώζει τον Άρη και την εστία του ο Μπράουν, ο οποίος πρόλαβε εκεί στην εστία, στην απουσία πλέον του Άλβες. Αλλά ο Μπράουν με υπερπροσπάθεια εκεί προλαβαίνει. Ξανά σε προσπάθεια επίθεσης η Πάφος. Ο Μπρούνο δεν μπόρεσε να μεταβάει σωστά. Αλλά εκμεταλλεύτηκε το λάθος από τον Καζού και ο Ζάιρον στην περιοχή τώρα πλάγια. Το γύρισμα εκεί που πάει μπάλα ο Άλβες. Ο Άρης και πάλι με Μοντνόρ. Πάσα για τον γρήγορο Μπαμπίκα που είναι στην περιοχή. Πάει μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, χαμένη όμως. Απαντά ο Άρης στις μεγάλες ευκαιρίες. 26 λεπτό, 10 λεπτά μετά την σοβαρή απειλή της Πάφου. Ο Ικόκο Βαλακάρη συνεχίζει την προσπάθεια με μακρινό σουτ. Ξεφεύγει μπάλα από τον Άλβες, αλλά με Κακόριν κάνει κίνηση ο Κομής. Συνεχίζει ο Κακόριν. Ανάμεσα από δύο πάσα για τον Μπαμπίκα που πρόλαβε παράλληλο γύρισμα. Ο Ίβουσιτς θα σταματήσει εκεί. Να ακολουθήσει, είναι πολύ πιο γρήγορος ο Μπαμπίκα από τον αριστερό πιστοφύλακα της Πάφου. Θα κερδίσει από τον Στρούτσκι. Πάει Πάφος να βγει γρήγορα στην αντεπίδεση. Βγαίνει εκτός εστίας ο Βάνα Άλβες. Ο Μπρούνο επιχειρεί από μακριά να τον νικήσει. Πρόλαβε να. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τον Μπρούνο που είδε την εστία καινή, αλλά πρόλαβε ο Βάνα Άλβες να επιστρέψει. Ο Ζάιρο με αντίπαλο τον Καζού, ξανά για τον Ικόκο, παράλληλο γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία, λέει όχι ο Βάνα Άλβες. Από κοντά δεν τον νίκησε ο Βαλακάρη, ούτε από πιο μακρινή απόσταση στο σούτ εκεί ο βοηθός. Εδώ ξαναβλέπουμε την κατάληξη της προηγούμενης προσπάθειας, αφού αρχικά από πολύ κοντά ο Βαλακάρη. Μπέξτον, πέρασε ο Μπέξτον, συνεχίζει η κόντρα, τον ευνοεί, το σούτ και γκολ! 1-0 ο Άρης, αυτό που λέγαμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί η φάση είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα. Στο momentum του παιχνιδιού που ήθελε και έδειχνε την Πάφο να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση ως προς το βαθμό που μπορούσε να απειλήσει, κορ, ξανά εδώ. Ο Σόκ εκεί στην κόντρα ευνοείται. Πάσα στον Μπέξτον. Δείτε από πού ξεκινά την προσπάθειά του. Πόσο πλάγια συνεχίζει. Εδώ ευνοείται από την κόντρα και αφού βρίσκει τον διάδρομο, βρίσκει το οπτικό πεδίο όσο χρειαζόταν για να νικήσει τον Ίβουσιτς από ένα σημείο που δύσκολα θα μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Εκεί που πήγε μπάλα. 1-0 για τον Άρη. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι και προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Ξανά και ξανά τον γκολ του Μπέξτον που μπήκε στο παιχνίδι για να αλλάξει τα δεδομένα προς το καλύτερο για την ομάδα του. Η κατοχή επιστρέφει για τους παίκτες της Πάφου. Μάνκα, Μαλιά, Μπρούνο που δοκίμασε, ο Ντράκομιρ Πάπα, τι γκολ, πανέμορφο γκολ, τι να πει κανείς. Άπιαστο, σαφώς. Άπιαστο, με εξαιρετική δύναμη, πάει μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου και σε αυτή τη φάση, όπως και νωρίτερα του Ίβοτσι, να τη δράσει Βάνα Άλβες. Μάνκα ξεκινάει την προσπάθεια, μπαλιά στην περιοχή, κεφαλιά από τον Μπρούνο, όπως ερχόταν η μπάλα, πάει και καρφώνεται στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Βάνα Άλβες. Αυτό και αν είναι γκολ, όπως είπες και εσύ, πάμε νωρίτερα, υποψήφιο και με γερή έτσι υποψηφιότητα για ένα από τα καλύτερα της φετινής σεζόν. Άψογο στυλ, δυνατό βολέ, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Μπρούνο παίρνει καλή θέση, σε αυτόν πάει μπάλα, έχει ευκαιρία του, ξεφεύγει το κοντρόλ, χάνεται εκ πρώτης ευκαιρία, αλλά συνεχίζει με τον Τάνκοβιτς να δημιουργεί και να χάνει νέα σπουδαία ευκαιρία η Πάφος. Για άλλη μια φορά, καλή προσπάθεια για άλλη μια φορά ο Άλβες. Για τον Άλβες η τελευταία εδώ και αυτή με βαθμό δυσκολίας. Εκτέλεσε, η μπάλα δεν απομακρύνεται το σούτ. Ο Άλβες ενστικτοδός θα μπορούσε να πει κάποιος γιατί δεν έβλεπε. Δείτε εδώ ξανά όπως ερχόταν η μπάλα, δείτε από πόσους ποδοσφαιριστές περνάει. Ξανά έρχεται με κίτρινη κάρτα, κόκκινη.
Σε ποιον? Χαράλαμπε Τσαλούμπι, μας βοηθάς. Το βοηθό προπονητής μου. Μάλιστα.